Ληστεία με Καλάσνικοφ το πρωί, κυρίες και κύριοι, στα Ελτά Μεσίνης. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι στη σύνδεσή μας. Έχουμε και οπτικό υλικό, Νίκο. Πραγματικά κινηματογραφική ληστεία είχαμε το πρωί, νωρίς το πρωί, στα Ελτά της Μεσίνης με τους τρεις δράστες οι οποίοι είχαν βαρύ οπλισμό να παίρνουν μεγάλη λία. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το πρωί, όταν οι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα των Ελτά στην Μεσίνη με ένα SUV αυτοκίνητο. Σταματάνε ακριβώς απ' έξω, τρία άτομα κατεβαίνουν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλα και στη συνέχεια σπάνε την τζαμαρία του καταστήματος με βαριοπούλες. Ένας εκ των δραστών μένει έξω από το κατάστημα, κρατώντας στα χέρια του ένα Καλάσνικοφ, και οι άλλοι δύο με τα όπλα τους μπαίνουν μέσα στο υποκατάστημα. Αρπάζουν τους σάκους με τα χρήματα, τα οποία είχαν φτάσει πριν από λίγο με χρηματαποστολή, προκειμένου να πληρωθούν συντάξεις αλλά και επιδόματα, και μέσα σε 3,5 λεπτά φεύγουν με το αυτοκίνητο το οποίο είχαν σταθμεύσει έξω από τα Ελτά. Η λία τους υπολογίζεται στα 135.000 ευρώ, ενώ έχει εξαπολύσει ανθρωποκινητό η Ελλάς για την σύλληψή τους, για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν βαρύ οπλισμό γύρει ερωτήματα στις αρχές. Και δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και την αντιτρομοκρατική να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.